Σε άλλους επιχείρησε να ρίξει την ευθύνη για τις μίζες στην αγορά των υποβρυχίων ο Άκης Χατζόπουλος σήμερα στη Βουλή, αν και στην πρόταση των συντρόφων του βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι ο μόνος πρώην υπουργός που αναφέρεται. Πρέπει να πω ότι κάποιοι φίλοι με συμβούλευσαν να μην έρθω και να στείλω ένα επώνυμα. Όπως δεν κρύφθηκα εγώ και κανένας άλλος δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον πίσω από μένα. Σκοπός τους, δίνουν την εντύπωση, είναι να στηθεί ένα κολοσσέο προκειμένου με την εξόντωση κάποιων και την διάσωση άλλων να προσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Ο κύριος Τσοκατζόπουλος έστριψε τα πειρά του στο ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας απογοητευμένος από τη στάση του κομματός του, με αναφορές στο 1989 και τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν τότε εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Νιώθω οργή, αλλά περισσότερο λύπη. Γιατί εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που άκουσα τις απόψεις τους, σεβαστές, βλέπω και την αγωνιώδη προσπάθεια κάποιων να εμφανίσουν απέναντί μου και το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ. Ανιστόητες προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από αγνωμοσύνη αλλά και από θράσος. Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι στο πόρισμα του ΣΔΟΕ δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο όνομά του και επικαλείται την εισαγγελική παραγγελία, σύμφωνα με την οποία πρέπει να ερευνηθούν όλα τα μέλη του ΚΙΣΕΑ επί ΠΑΣΟΚ, όσο και οι μετέπειτα υπουργοί άμυνας οι οποίοι χειρίστηκαν τη συμβάση των υποβρυχιών. Πολλοί λένε, όπως ακούω επανειλημμένα, ότι εγώ θα κάνω αποκαλύψεις και θα κάψω κόσμο. Αποκαλύψεις δεν κάνω, γιατί απλούστατα δεν έχω να κάνω. Δεν μπορώ όμως να αποσιωπήσω τα γεγονότα και την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή που θα διαλύσει. Εις τα εξών συνετέθησαν αυτήν την σκευωρία και θα κάψει τους σκευωρούς. Πίσω από αυτές τις αναφορές, ορισμένοι είδαν έμεσες προειδοποιήσεις του Άκη Τσοχατζόπουλου στα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ότι από τη διαδικασία θα αποκαλυφθούν στοιχεία για πολλά πρόσωπα που έχουν ευθύνες. Όσοι νόμισαν θα κατασκευάσουν έναν βολικό ένοχο για να ξεγελάσουν για μία ακόμη φορά το λαό, έκανα λάθος. Όσοι στον βωμό προφανών πολιτικών σκόπιμοτήτων αναγόρευσαν σε δίθεν αξιόπιστους κατήγορους και δικαστές τους κατηγορούμενους, επιτρέψτε μου να το πω, μιζαδόρους ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης, τους ντόπιους διακινητές μιζών και τα μεμονωμένα, το τονίζω, αργυρώνητα επικοινωνιακά εργαλεία τους, έκαναν λάθος. Ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε επικριτικός και προς τον νυν υπουργό άμυνας, αφού στην ομιλία του υποστήριξε πως η πρόσφατη συμφωνία Βενιζέλου για τα ναυπηγεία και τα υποβρύχια βασίζεται στην προηγούμενη σύμβαση που έγινε επί των ημερών του. Θα πάμε καταρχήν στη Βουλή, στο Δημήτρη.